Λοιπόν, ένα βραβείο ακόμη. Έχει ψηφιστεί και MVP του μήνα. Γενικώς οι διακρίσεις έρχονται η μία μετά την άλλη. Ένα σχόλιο δικό του. Χαίρομαι πολύ για, για αυτό το βραβείο και για τα υπόλοιπα που είπατε. Νιώθω πολύ καλά και ως προς τον εαυτό μου, γιατί έπαιξα σε ένα επίπεδο που μου άρεσε, αλλά και ως προς την ομάδα, γιατί και η ομάδα πήγε πολύ καλά αυτόν τον μήνα και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα έρχονταν κανένα από αυτά τα βραβεία. Είναι ένα από τα καλύτερα διαστήματα που έχει βιώσει στην καριέρα του, γιατί με τον ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Η παρουσία στον Europa League και υπάρχει ομάδα. Συμπλήρωσε με τη Ρουμανία 100 συμμετοχές. Η Ρουμανία πάει πάρα πολύ καλά στον προκριματικό τον όμιλο. Τα βραβεία είναι πολλά. Είναι ένα από τα καλύτερα διαστήματα στην καριέρα του. Δεν έχω κάτι ποτέ να το μετρήσω αυτό, δεν έχω κάποια στατιστική που να μετράει το πόσο χαρούμενος είμαι ή το πόσο πετυχαίνω τους στόχους. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενος, είναι πράγματι μια καλή περίοδος, δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη, δεν μπορώ να το συγκρίνω, αλλά περνάω και εγώ πάρα πολύ καλά και η ομάδα πηγαίνει καλά και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Όλοι, μάλλον πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό το διάστημα που έρχεται με τα συνεχόμενα παιχνίδια είναι το πλέον κρίσιμο για τον ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει. Το πιστεύει και ο ίδιος αυτό, δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει αυτό το 20ήμερο, 25ήμερο που έχει μπροστά του να πετύχει τους στόχους, να πάρει τις νίκες, ουσιαστικά μετά δείχνει ότι πατάει πολύ γερά. Σίγουρα θα ήταν, είναι κάποια παιχνίδια τα οποία είναι δύσκολα, κανένας δεν διαφωνεί, αλλά όλα τα παιχνίδια είναι το ίδιο δύσκολα. Θα είναι πολύ μεγάλο λάθος να διαχωρίζουμε στο μυαλό μας ανάλογα με τον αντίπαλο αν είναι ένα παιχνίδι εύκολο ή δύσκολο. Σίγουρα είναι δύσκολο γιατί είναι συνεχόμενα και πολλά μαζί. Και δεν θα έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε πολύ καλά για το ένα στο επόμενο. Από εκεί και πέρα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε, να συνεχίσουμε βασικά με τον τρόπο που παίζουμε μέχρι τώρα, να παίζουμε σε κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο και όχι πως σκεφτόμαστε το επόμενο. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πετυχαίνοντας σιγά σιγά αυτούς τους στόχους είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πούμε που βαδίζουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Πριν απέδωσε τα εύσημα στους συμπαίκτες του για αυτή την καλή χρονική περίοδο και το καλό του ξεκίνημα. Αν όμως δεν ήταν αυτός, αν δεν είχε την απόδοση την οποία είχε, όλα αυτά δεν θα υπήρχαν. Κατά συνέπεια, πού βασικά εστιάζει και αποδίδει αυτό το καλό του ξεκίνημα, την καλή απόδοση, την καλή διάθεση, την οποία έχει και εκτός γηπέδου, σε αυτό σε μια νέα ομάδα, σε ένα νέο περιβάλλον. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο μυστικό ή κάτι συγκεκριμένο. Έτσι θεωρώ ότι είναι ο χαρακτήρας μου, από την προσωπικότητά μου. Από τότε που έφυγα από την Σαστίου, που έμεινα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, πίστευα και εγώ ότι θα είναι δύσκολο, αλλά και στην Ισπανία και στην Αγγλία που πήγα, η προσαρμογή μου ήταν άμεση και εντός και εκτός του γηπέδου. Δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό, όπως σας είπα, απλά σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω σωστά τη δουλειά μου μέσα στο γήπεδο. Όλα τα άλλα έρχονται ένα μετά το άλλο και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερο επαγγελματίες. Πόσα γκολ θα βάλει στο ΠΑΟΚ, γιατί τα βάζει δύο διαδικασίες. Δεν είναι βασικά αυτή η δουλειά μου και ούτε μπορώ να γίνω κάποιος προφήτης ή κάποιος νοστέραμος για να σας πω από τώρα. Αλλά νιώθω εντάξει σίγουρα καλά όταν πετυχαίνω γκολ γιατί βοηθά στην ομάδα άμεσα, αλλά κυρίως η δουλειά μου στο επιθετικό κομμάτι επικεντρώνεται στις assist. Για να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου να πετύχουν κάποιο γκολ, να βοηθήσουμε την ομάδα. Και αυτό πάλι όμως είναι ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο έρχεται, γιατί το πρώτο κομμάτι είναι η άμυνα, η αμυντική συμπεριφορά. Είμαι αμυντικός, εκεί πρέπει να βοηθάω πρώτα. Και από εκεί πέρα βλέπουμε τις άσκησεις και βέβαια αν μου δοθεί η πιθανότητα, γιατί όχι να πετύχω και κάποιο γκολ. Μετά από σχεδόν μισή ζωή στην Ουκρανία, πώς το βιώνει ότι είναι σε μια χώρα που μέσα Οκτωβρίου είναι σχεδόν καλοκαίρι, αυτό η οικογένειά Σίγουρα είναι πολύ καλό και από άποψη ψυχολογική για εμάς να παίζεις ποδόσφαιρο και να έχει καλό καιρό, να έχει ζέστη, να υπάρχει ήλιος, από το να βρέχει και να είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Και η οικογένειά μου φυσικά της αρέσει περισσότερο αυτό το πράγμα, δεν το συζητάμε. Εγώ προσωπικά να σας πω ότι έχω συνηθίσει όμως και θα με βόλευε περισσότερο. Θα προτιμούσα να έχει περισσότερο κρύο παρά να έχει περισσότερη ζέστη, αλλά ο καιρός όπως είναι τώρα είναι ιδανικός.
Επειδή ακολουθεί το μάτσο με τον Ατρόμητο, υπήρξαν τρεις εβδομάδες σχεδόν διακοπής. Έκανε μία προπόνηση χθες, στην οποία δεν συμμετείχε εξ ολοκλήρου. Είδε όμως την ομάδα που κράστηκε το κλίμα. Έχει εικόνα για το αν αυτή η διακοπή την έχει επηρεάσει θετικά ή αρνητικά. Σίγουρα αυτή η διακοπή θα έχει κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, γιατί έχουμε πολλούς διεθνείς, φύγανε πολλά παιδιά, δεν είχαμε την δυνατότητα να προπονηθούμε όπως έκανε ο Ατρόμητος αυτές τις ημέρες. Θεωρώ πως ειδικά αυτό το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο, γιατί είναι μια ομάδα η οποία κέρδισε και τον Ολυμπιακό. Και θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρουμε αν αυτό επηρεάσει την ομάδα μέχρι την μέρα του αγώνα. Γιατί μέσα από τις προπονήσεις λίγο μπερδεύεσαι κάποιες φορές, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Πιστεύω ότι θα προετοιμαστούμε πολύ σωστά ψυχολογικά, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ο προπονητής σε αυτό, όπως κάνει μέχρι τώρα σε όλη τη χρονιά. Θα είμαστε και φυσικά σωματικά προετοιμασμένοι για το παιχνίδι. Και είναι πολύ σημαντικό για εμάς να κερδίσουμε τουλάχιστον όλα τα παιχνίδια εντός έδρας. Είπε για τους διεθνείς. Μπορεί να πει μια καλή κουβέντα για να παρηγορήσει τους Έλληνες διεθνείς. Θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ρουμανία στα τελικά, γιατί φαίνεται ότι η Ρουμανία αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί του Ολυμπιακού. Πρώτα θα ήθελα να συγχαρώ τον Κλάους, γιατί ήταν ένα βήμα μπροστά, είχε συμμετοχή και στα δύο παιχνίδια, γιατί στο πρώτο παιχνίδι με εμάς, ναι μεν τον κάλεσε αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε, και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για έναν πολύ καλό παίχτη, θα του δώσει και αυτοπεποίθηση αυτό για τη συνέχεια. Τώρα όσο αφορά την Ελλάδα, ελπίζω να προκριθεί, γιατί έχω φίλους, έχω συμπαίχτες στην ομάδα. Θα είναι καλό και για τη χώρα. Πιστεύω ότι θα βρει τον καλό εαυτό της. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν είμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν θεωρώ ότι είμαστε αυτή τη στιγμή το φαβορί του ομίλου. Είναι η Ιρλανδία, η οποία έχει ξεκινήσει εκπληκτικά με τρεις νίκες. Θα έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε μαζί της σε ένα μήνα περίπου. Και είναι μεγάλη πίεση και σε εμάς, γιατί πρέπει να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Και κάτι τελευταίο, ανεπτύγοντα. Πόσο σημαντικό είναι για έναν ποδοσφαιριστή όπως είναι αυτός το γεγονός ότι συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα και μάλιστα στη χώρα του. Είναι ένας μόλις από τους 5 που το έχουν καταφέρει αυτό. Το γεγονός ότι δεν είναι μόνο οι 100 συμμετοχές οι οποίες με τιμούν ιδιαίτερα, είναι και το γεγονός ότι είμαι 13 χρόνια μέλος αυτής της ομάδας και θεωρώ ότι και αρχηγός ακόμα παραπάνω, αλλά είναι κάτι που πριν από 13 χρόνια, αν με ρωτούσε κάποιος όταν ξεκινούσα, θα έλεγα ότι είναι το ταβάνι όλων αυτών που θέλω από την εθνική ομάδα. Το μόνο άσχημο, το μόνο αστερίσκος που θα έβαζα ήταν ότι θα ήθελα να έχω μια συμμετοχή σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, σε ένα Μουντιάλ. Δεν είχα την τύχη να το κάνω. Ελπίζω να με βοηθήσουν τα πόδια μου για να το κάνω στο μέλλον. Ακριβώς αυτό, ότι θα με βοηθήσουν και τα πόδια μου. Ποιος ξέρει, δεν έχω ακόμα τη διάθεση να σταματήσω. Ίσως μετά τα προκριματικά για το Euro, να φτάσουμε στα προκριματικά για το Μουντιάλ και να φτάσω και στο Μουντιάλ το επόμενο. Ως παίκτης του ΠΑΟΚ, να πάει στα προκριματικά. Κάζει ο κατώριλου ΠΑΟΚ. Νορμάλ, αυτά βρέμ σας πούν αγούμ, και δεν τρέβει σε φύγω φόρτη μπουν λα ΠΑΟΚ, κα σε πότε σε φύγω μπουν λα Εκυπανατσιονάλ. Θα πρέπει να είμαι και εδώ πολύ καλός για να μπορώ να είμαι και στην εθνική ομάδα. Οπότε αυτά τα δύο πάνε μαζί.